Ξεκινήσουμε με τον εσάς, κύριε Κύρκο. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα. Ακούσαμε πάρα πολλά για αναθεώρηση συνθήκων. Πολλά εφάνταστα πράγματα ακούσαμε. Επίσης, θέλω να μου πείτε, θεωρείτε ότι ο κύριος Παυλόπουλος έπραξε καλά που μπήκε σε συζήτηση για το θέμα της Λοζάνης? Το πρώτο ερώτημα που μου δημιουργήθηκε εμένα όταν τελείωσε η επίσκεψη ήταν γιατί την κάναμε. Σε όλους δημιουργήθηκε αυτό το ερώτημα, μα με όλα αυτά. Ελπίζω αυτοί που την σχεδίασαν τέλος πάντων να έχουν πιο καθαρή απάντηση, αλλά μια επίσκεψη που ετοιμαζόταν, από την θυμάμαι καλά, από την Άνοιξη, κατέληξε να γίνει, να λειτουργήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σαν δημοσιογράφος, σαν συνέχεια του Αλέξη Παπαχελά. Ξανά θες δηλαδή τα ερωτήματα που είχαν τεθεί στο Sky την προηγούμενη, ενώ μπαίνεται αυτός ο ρόλος του. Και τελικά, βλέποντας το τι υπόθηκε, αντί να επικεντρωθούμε εκεί που πραγματικά υπάρχει κάποια δυνατότητα συνεργασίας με την Τουρκία, τέθηκαν στο τραπέζι ένα σωρό θέματα για τα οποία η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να συζητάει. Είναι δεδομένη η θέση μας πως ούτε τη Λοζάνη σκοπεύουμε να αναθεωρήσουμε, ούτε η σχέση με την Τουρκία περιορίζεται και χαρακτηρίζεται από αυτό. Άρα, η επίσκεψη δεν ήταν καλά σχεδιασμένη, γιατί αν ήταν θα είχαμε δει αποτελέσματα. Η κυβέρνηση, ο πρόεδρος και η κυβέρνηση μετά, ο πρωθυπουργός, αντιδρούσαν, δεν είχαν αυτές την κατεύθυνση της επίσκεψης, του χειρισμού δηλαδή, και ξέφυγε τελείως σε οποιοδήποτε προγραμματισμό. Κάλεσαν τον Ερντογάν χωρίς επί της ουσίας να είναι προετοιμασμένοι για πάνε ενδεχόμενο. Δεν χρειάζεται να είσαι προετοιμασμένος για πάνε ενδεχόμενο. Πώς καλείς, πιστεύω, είναι ο Ερντογάν, δεν είναι ένας ηγέτης. Είναι ένας πρόεδρος μιας γειτονικής χώρας, ναι, με τον οποίο κάνεις μια διπλωματική συζήτηση πριν από την επίσκεψη, τι θέλουν και τα δύο μέρη να πετύχουν. Ναι. Αν υπάρχει αυτή η συζήτηση, που για μένα υπήρχε περιεχόμενο, δηλαδή είχαμε ενδιαφέροντα θέματα για την Τουρκία, όπως είναι και τα οικονομικά μας, ο αγωγός, ο ΤΑΠ, η σύνδεση η Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη με τρένο, η σύνδεση Σμύρνης-Θεσσαλονίκης με πλοίο, το προσφυγικό. Ακόμα και θέματα όμως που εντάσσονται στην ευρύτερη σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς μπορούμε να είμαστε. Αυτά πριν. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που εμείς θα έπρεπε να θέσουμε στο τραπέζι. Ναι. Αν ο πρόεδρος Ερντογάν ήθελε να συζητήσει κάτι άλλο, δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν συναντιόμαστε για να τσακωνόμαστε ή να θέτει ο ένας στο σπίτι του αλλού τις δικές του απαιτήσεις. Επειδή λοιπόν υπήρχε. Ναι. Ότι, ακόμη και να είχε γίνει σωστή προετοιμασία, νομίζω ότι σε αυτό που όλοι συμφωνούμε είναι ότι ήταν ακατάλληλο το timing. Η χρονική στιγμή ήταν ακατάλληλη. Δηλαδή και να είχε προηγηθεί μια προετοιμασία που φαίνεται ότι δεν υπήρξε, δεν ήταν και ο καλύτερος χρόνος τώρα να γίνει αυτή η επίσκεψη. Και με το timing μάλιστα ακατάλληλο και καθόλου προετοιμασία για όλο αυτό και χωρίς σκοπό όλο. Για δεδομένης και της θέσης στην οποία βρίσκεται ο Ερντογάν, που είναι σε μια απομόνωση εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά αν η Ελλάδα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την απομόνωση, αν υπήρχε μια κατεύθυνση και από την τουρκική πλευρά, γιατί σκοπός της Ελλάδας δεν είναι να εντείνει την απομόνωση της Τουρκίας. Σκοπός της Ελλάδας είναι με αποτέλεσμα την άρση της απομόνωσης να κάνει η Τουρκία βήματα στο εσωτερικό. Δεν είναι προς όφελός μας να είναι απομονωμένη. Ακριβώς. Εμείς θέλουμε ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία για τους δημοσιογράφους κτλ. Αυτά πρέπει να κατακτήσει η Τουρκία. Και αν ο τρόπος είναι μια καλύτερη σχέση από την Ευρώπη και με τη δική μας παρέμβαση, πρέπει να είμαστε εκεί και να το δίνουμε. Αλλά αυτό σημαίνει προετοιμασία. Αυτό είναι που είπα πως έλειπε. Αυτά θα συζητάγαμε ή θα τσακωνόμασταν. Από ό,τι φάνηκε, η ατελής προετοιμασία και η έλλειψη στόχων οδήγησε στο πιο εύκολο, που είναι ο καθένας να τοποθετήσει τις θέσεις του στο τραπέζι. Ο Ερντογάν, να προσθέσω και διορθώστε με κύριε Πιπίνη, γιατί τα γνωρίζετε αυτά, η συνθήκη της Λοζάνης και τα προβλήματα του Ερντογάν δεν είναι η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη του πίεση είναι για τον Νότο. Είναι για τα σύνορα άλλων κρατών με την Τουρκία, τα οποία καθορίζονται από τη συνθήκη της Λοζάνης. Η υποψία και μόνο ότι μπορεί να υπάρξει κουρδικό κράτος, όπως έγινε και με το δημοψήφισμα του Μπαρζανί, αν επεκταθεί αυτό και στη Συρία, δημιουργεί ένα τεράστιο πονοκέφαλο στον Ερντογάν. Όπως επίσης και η χρήση της συνθήκης στη Λοζάνης με το επίθετο ότι ήταν μια προδοτική συνθήκη, χτυπάει κατευθείαν την καρδιά του κεμαλικού κράτους, κεμαλισμού δηλαδή, που εκπρόσωπό του αυτή τη στιγμή βρίσκεται και υποδίωξη λόγω ότι προσέβαλε τον πρόεδρο. Θέλω να πω, ο Ερντογάν για να μιλήσει για τη Λοζάνη έχει πάρα πολλούς αποδέκτες. Δεν είμαστε εμείς όμως αυτοί που θα έπρεπε να τα ακούμε. Ας τα κάνει το δικό του παιχνίδι. Εμείς πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό που θα θέλαμε εμείς από την Τουρκία ή να μην κάνουμε την επίσκεψη. Πάντως είναι δεδομένο ότι και η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας περνάει μέσα από την Ελλάδα, αλλά και μια πιθανή απομάκρυνση της Τουρκίας από την ευρωπαϊκή προοπτική θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην Ελλάδα, καταρχήν στην Ελλάδα. Και στην Κύπρο, η οποία δεν θα έχει μοχλό πίεσης για την λύση του Κυπριακού. Το θέμα του Κυπριακού είναι αυτόνομο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να εξαντλούμε πάντα
τις καταστάσεις πριν φτάσουμε στην απόρριψη οποιασδήποτε λύσης. Ας περάσουν και οι κυπριακές εκλογές και ξαναβλέπουμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά συμφωνώ, στο διεθνές περιθώριο που οδηγεί σιγά σιγά και η ίδια η Τουρκία οδηγείται σε μία απομόνωση, είναι πολύ πιο δύσκολο να λυθεί και το κυπριακό. Κύριε Πεπίνη, θα θέλατε κι εσείς να μου κάνετε μία αποτίμηση της επίσκεψης Ερντογάν? Εγώ θεωρώ ότι ο Ερντογάν βγήκε κερδισμένος από την επίσκεψη αυτή. Εν μέρη, θα έλεγα ότι και η ελληνική κυβέρνηση είχε κάποια ωφέλη, γιατί συζητήθηκαν και κάποια ζητήματα τα οποία θα ήθελε η ελληνική πλευρά. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η Ελλάδα έχασε από αυτή την επίσκεψη. Και η δική μου άποψη είναι ότι έγινε αυτό που είπα και πριν, ότι έγινε σε λάθος χρονική στιγμή. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε και εμείς να επιδιώξουμε να γίνει μια τέτοια επίσκεψη του Ερντογάν στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω δεν ήταν και αυτό που είπε ο κύριος Κύρκος, ότι δεν έγινε σωστή προετοιμασία, αλλά δεν ήταν και σωστό το timing. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα και για την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι και ο Ερντογάν έψαχνε μια διέξοδο. Και νομίζω ότι του έκατσε καλά, θα λέγαμε έτσι, με πολύ απλά ελληνικά εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, νομίζω ότι από όλη αυτή την ιστορία ο Ερντογάν βγήκε περισσότερο κερδισμένος. Επειδή υπάρχει ως ερώτηση, μα καλά, τι θα έπρεπε να κάνει ο Παυλόπουλος? Είπε τόσα στον Παπαχελά ο Ερντογάν, να μην απαντήσει. Η θέση του Πρόεδρου δεν είναι να απαντάει σε συνεντεύξεις. Mm. Αλλά εγώ είδα δύο απαντήσεις που υπήρξαν. Από το State Department, το οποίο είπε τα σύνορα είναι απαραβίαστα και κάθε κράτος, η εδαφική αικαιρότητα κτλ. Και από εκπρόσωπους Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είπε ότι οι συνθήκες είναι δεδομένες και δεν αλλάζουν. Εμείς, αυτό είναι το παιχνίδι που πρέπει να παίζουμε. Δεν θα καθόμαστε εμείς όταν εφηζευτεί ο καθένας οτιδήποτε έχει στο δικό του περιεχόμενο. Να πρέπει εμείς κάθε φορά να τρέχουμε από πίσω, να αφήνουμε τις δικές μας στοχεύσεις και να τρέχουμε να απαντάμε σε αυτά που θέτουν κάποιοι άλλοι. Απάντηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, απάντηση του State Department. Οι απαντήσεις είναι ικανοποιητικές. Μου φαίνεται πως στην απάντηση του State Department και ο Ερντογάν τη χάρηκε, γιατί θυμίζω τα νότια σύνορα, κουρδικό κράτος. Και λίγο μαζεύτηκε κιόλας στην επίσκεψη στην Κομωτινή, δηλαδή ήταν πιο μαζεμένος. Το πιο πιθανό ήταν ότι επηρέασαν αυτές τις παρεμβάσεις. Κύριε Πεπίνη, εσείς που ειδικεύεστε στα θέματα της Βενεζουέλας, θέλω να δούμε μαζί το βραβείο Ζαχάροφ, το οποίο είναι ένα βραβείο που υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ελευθερία του λόγου και για πολλά άλλα τα οποία θα μας τα πείτε εσείς. Κυκλοφόρησε μάλιστα και εδώ στο Στρασβούργο αυτός ο τόμος αφιερωμένος στο βραβείο Ζαχάροφ. Θέλουμε να δούμε πού απονεμήθηκε το βραβείο Ζαχάροφ. Πείτε μας δύο λόγια, κύριε Πεπίνη, και εσείς κύριε Κύρκο, να μας πείτε την άποψή σας. Αυτή τη φορά αυτό το οποίο είδαμε καταρχήν είναι ότι έγινε μια προσέγγιση προς τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, η μία πρόταση ήταν η Δημοκρατική Αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, που πήρε και το βραβείο. Και η άλλη πρόταση ήταν από Λατινική Αμερική, μια γυναίκα, η Λολίτα Τσάβες, που είναι ηθαγενής, αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ηθαγενών στη Γουατεμάλα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική κίνηση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή να δώσει το βραβείο στην αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα, με δεδομένο ότι έχει προηγηθεί ένας αγώνας που κράτησε πάρα πολύ καιρό στη Βενεζουέλα, με πολλούς νεκρούς, περισσότερους από 130 νεκρούς στη Βενεζουέλα. Μόλις πριν από λίγες μέρες έγιναν και οι δημοτικές εκλογές στη Βενεζουέλα, στις οποίες σάρωσε ο Μαδούρο, αλλά σάρωσε επειδή η αντιπολίτευση δεν συμμετείχε. Αυτό πάλι εκλογές χωρίς αντιπολίτευση. Διότι η αντιπολίτευση θεωρεί ότι δεν υπάρχουν οι εγγυήσεις αυτές που να διασφαλίζουν, δηλαδή ότι θα είναι ελεύθερες, καθαρές εκλογές. Και γι' αυτό απήχε. Αλλά το καινούριο είναι ότι ο Μαδούρο δήλωσε ότι η αντιπολίτευση, τα κόμματα που δεν συμμετείχαν, δεν θα συμμετέχουν ούτε στις προεδρικές εκλογές του χρόνου. Αυτό κάνει πολύ σκοτεινό το σκηνικό στη Βενεζουέλα. Δηλαδή, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα? Του χρόνου είναι οι προεδρικές εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι κι αλλιώς, κατ' επανάληψη έχει πει ότι έχει ζητήσει από τον Μαδούρο ένα χρονοδιάγραμμα εκλογών, επίσης απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Αλλά αν οι εκλογές γίνουν με αυτές τις συνθήκες του χρόνου, δεν νομίζω ότι θα έχουμε μία διέξοδο καλή, ειρηνική από αυτή την κρίση. Τώρα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν έρθει δύο άνθρωποι, πολύ σημαντικές, εμβληματικές προσωπικότητες της Βενεζουέλας, της αντιπολίτευσης. Ο ένας είναι ο Αντώνιο Λεντέσμα, ο δήμαρχος του Καράκας, ο οποίος ήταν πολιτικός κρατούμενος. Και λέω πολιτικός κρατούμενος γιατί τον έχουν αναγνωρίσει και διεθνείς οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεν το λέει μόνο δηλαδή η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα, ο οποίος απέδρασε ουσιαστικά από τη Βενεζουέλα. Πήγε στην Κολομβία, από εκεί στην Ισπανία και ήρθε τώρα να πάρει το βραβείο. Και ο Χούλιο Μπόρχες, ο πρόεδρος της Βουλής της Βενεζουέλας, ο οποίος ουσιαστικά δεν μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του, διότι ως γνωστόν η Βουλή, η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας,
ουσιαστικά έχει ακυρωθεί. Δεν υπάρχει συντακτική εθνοσυνέλευση που προέκυψε με, κάποια εκλογική διαδικασία, δεν θα το έλεγα ακριβώς εκλογές εγώ, το περασμένο καλοκαίρι, και έκτοτε η εθνοσυνέλευση δεν μπορεί να λειτουργεί κανονικά, δηλαδή δεν λαμβάνει αποφάσεις. Νομίζω ότι η κίνηση αυτή του Ευρωκοινοβουλίου ήταν πολύ σημαντική να αναδείξει αυτό το ζήτημα, γιατί τώρα που δεν υπάρχουν νεκροί, το τελευταίο διάστημα, ευτυχώς που δεν υπάρχουν νεκροί στη Βενεζουέλα, αλλά οι νεκροί αναδείκνυαν το θέμα σε παγκόσμια κλίμακα. Τώρα που δεν υπάρχουν αυτές τις κινητοποιήσεις, δεν υπάρχουν νεκροί, αρχίζει και πέφτει αυτό το θέμα. Και αυτό το οποίο επιδιώκει η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα και οι οργανώσεις, τα κινήματα, οι άνθρωποι αυτοί που αγωνίζονται για τα δημοκρατικά τους δικαιώματα, είναι να υπάρχει μια αυξημένη διεθνής πίεση. Ναι. Μιλούσα και με τον Αντώνιο Λεντέσμα, τον δήμαρχο του Καράκας. Μόνο έτσι μπορούν να βγουν κάποια αποτελέσματα οι κάτοικοι και οι πολιτικοί κρατούμενοι και όλοι αυτοί που περνούν αυτό που περνούν στη Βενεζουέλα. Μόνο από τη διεθνή πίεση, πιστεύω. Φαίνεται πως ναι. Ναι. Έλεγα ναι. ότι μιλούσα με τον Αντώνιο Λεντέσμα, τον δήμαρχο του Καράκας, που είναι στο Στρασβούργο, και μου έλεγε ναι. ότι τώρα ποντάρει η αντιπολίτευση σε αυτό, δηλαδή στη διεθνή πίεση. Να αυξηθούν οι κυρώσεις εναντίον του Μαδούρο, να απομονωθεί το καθεστώς, ούτως ώστε να πιεστεί και να δώσει δικαιώματα, τα δικαιώματα που ζητάνε οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα. Δηλαδή να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους. Είναι περισσότεροι από 300 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα. Ναι. Και σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ βασικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κύρκο. Ναι, ήταν μια βράβευση που ήταν πολύ σωστή, όπως είπε και ο κύριος Πιπίνης. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αν δεν υπάρξουν εγγυήσεις ότι οι επόμενες εκλογές όταν έρθουν θα είναι αδιάβλητες, δεν θα δούμε τίποτα άλλο από μια παροδία για να συνεχίσει το καθεστώς Μαδούρο. Όπως ακύρωσε το Κοινοβούλιο, θα προχωράει σε βήματα αντιδημοκρατικά. Οι καθημερινές συνθήκες στη χώρα είναι τραγικές, όπως όλοι γνωρίζουμε. Απλώς η μόνη δικιά μου ένσταση σε αυτή τη βράβευση είναι πως κρίνοντας και από τις προηγούμενες, πέρσι ήταν τα κορίτσια Γεζίντι που είχαν διωχθεί από το ISIS, 6 μήνες βιασμών και μετά σκλάβες και τα λοιπά. Πρόπερσι ήταν ο Ρόμπερτ Μουγκάουε, που ήταν ο γιατρός που εγχείριζε γυναίκες στο Κονγκό, μισθοφόροι, ματωμένα ορυκτά και τα λοιπά. Όταν είναι πολύ μεγάλος ο στόχος, η δημοκρατική αντιπολίτευση, τόσο και η βοήθεια που δίνεται με αυτό το βραβείο είναι μικρότερη. Εμείς είχαμε προτείνει, όχι επειδή το προτείναμε εμείς, ναι. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, είχαμε προτείνει τον Ισακ Νταβίντ. Είναι ακόμα ο άνθρωπος στη φυλακή από το 2002, ένας Ερυθραίος με σουηδική υπηκότητα, ο οποίος είναι χωρίς δίκη, είναι με βασανιστήρια, είναι μέρος μιας ομάδας που προσπαθεί να φέρει τη δημοκρατία στην Ερυθραία. Πιστεύω δηλαδή πως, ενώ σίγουρα δεν πρέπει το ζήτημα της Βενεζουέλας θεσμικά πρέπει να αντιμετωπιστεί και η Ευρώπη να δείξει όλο το βάρος, ώστε να αναγκαστεί ο Μαδούρο το απλούστερο, δηλαδή να έχει ελεύθερες εκλογές και να βγάλει 300 ανθρώπους από τη φυλακή. Πιστεύω πως η κατάσταση στην Ερυθρέα και η ζωή αυτών των ανθρώπων είναι κυριολεκτικά στα χέρια μας. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει παρέμβαση σταθερή και πιεστική στην Ερυθρέα, είναι τόσο σκληρό το καθεστώς, δεν έχει καμία σχέση με την Βενεζουέλα. Το συγκεκριμένο το μειονέκτημα πάντως ναι. που έχει τώρα η βράβευση της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας είναι ότι δεν προσωποποιείται. Δηλαδή ουσιαστικά ακριβώς. και ο Χουλίο Μπόρχες που ήρθε και ο Αντώνιο Λεντέσμα που προαναφέραμε παραλαμβάνουν το βραβείο επειδή αυτοί μπορούσαν. Εκ μέρους αντιπολίτευσης, γιατί αυτοί μπορούσαν να έρθουν. Και μάλιστα ναι. δεν ξέραμε ούτε ο Χουλίο Μπόρχες αν θα μπορούσε να έρθει ή θα του. Γιατί σε πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης τους έχει αφαιρεθεί το διαβατήριο, υπάρχει απαγόρευση εξόδου. Μπόρεσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι και ο Αντώνιο Λεντέσμα που μόλις πριν από λίγες εβδομάδες απέδρασε ουσιαστικά που ήταν σε κατοίκον περιορισμό. Το βραβείο λοιπόν ναι. είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και έτσι πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Ελπίζουμε πως δεν παραμένει εκεί η δράση του Κοινοβουλίου όπως όλοι ξέρουμε. Η προσπάθεια για την Ερυθρέα θα συνεχιστούν και αυτές πολύ σημαντικές. Μπορεί να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο παρεμβατική στο θέμα της Βενεζουέλας? Είναι τραγικά αυτά που ακούμε για πολιτικούς κρατούμενους. Εντάξει, κάνε σημείο όμως από εκεί και πέρα. Μπορεί και να η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, κάποιες ευθύνες και η διαδικασία στις δημοτικές εκλογές. Δεν ήταν πάντα ενωμένη η αντιπολίτευση. Είδαμε συμμετοχή κάποιων στελεχών, κερδίσανε και ένα-δύο δήμους. Άρα μπορώ να πω πως σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθάει και σίγουρα πρέπει να πιέζει ώστε θεσμικά να υπάρξουν μεταβολές. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και θέμα των δυνάμεων που είναι στην Βενεζουέλα να μπορέσουν να πείσουν, να ξεπεράσουν και τα εμπόδια
του κατακερματισμού καμιά φορά των δυνάμεών τους και να βάλουν τη δημοκρατία στο παιχνίδι. Δεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστηρίζει τον έναν αντίον του αλλού. Υποστηρίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, ότι με διαδικασίες οι οποίες είναι αδιάβλητες, οι πολίτες να μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους. Εκεί παρεμβαίνει και η τώρα, Ένωση. Αν μπορεί να συμφωνείτε ότι κατά τη γνώμη μου ήταν λάθος η απόφαση της αντιπολίτευσης να μην συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Ξέρουμε όλοι και με πάρα πολλά. Το είχε κάνει και το 2005. Και πάλι ορισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης είχαν κατακρίνει, έχουν διαφορετικές απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Η συμμετοχή στο δημοκρατικό παιχνίδι, ακόμα και κάτω από όρους είτε διαφθοράς, όπως είναι σε πολλές χώρες, είτε αντιδημοκρατικότητας, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Αναδεικνύεις τα προβλήματα, δεν κρύβεσαι ή φεύγεις από αυτά. Ωραία, πάμε λίγο να δούμε και το θέμα της μάνδρας που είχαμε στην... στην Αθήνα. Κάνατε μία παρέμβαση, κύριε Κύρκο, για τις πλημμύρες. Στο επίκεντρο της παρέμβασης ήταν οι πλημμύρες στη Μάνδρα. Επικεντρωθήκατε ναι, στη διάθεση κονδυλίων και στην πρόληψη. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Έγινε μία συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις πλημμύρες τις ελληνικές. Ήταν για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και να δούμε οι μηχανισμοί και τα ταμεία κατά πόσο μπορούν κτλ. Να συνεισφέρουν. Αυτό που είπαμε ήταν πως αφενός τα σχέδια τα αντιπλημμυρικά υπάρχουν, καλό είναι να υλοποιούνται, δεν αρκεί να σχεδιάζονται. Και το δεύτερο είναι πως τα ταμεία ελέγχουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μιας περιφέρειας. Όταν εμείς έχουμε επιλέξει η περιφέρεια Αττικής να είναι η μισή χώρα, έχοντας την Αθήνα και όλους τους όμορους, όλους δήμους και περιοχές, προφανώς δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίνοντας με αυτά τα μέτρα, θα μπορέσει να ενισχύσει τους πληγέντες. Εμείς επιλέγουμε το πώς φτιάχνουμε λάθος τους κανόνες με τους οποίους όμως έχουμε αποφασίσει να ζήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μία ενδιαφέρουσα πρόταση μέσω του Προέδρου Juncker. Είπε για το Rescue, ένα μηχανισμό αντιμετώπισης καταστροφών. Συγκεντρωμένα τα υλικά, δηλαδή αεροπλάνα, πυροσβεστικά, αντλίες, κινητά νοσοκομεία, τα οποία παρεμβαίνουν αμέσως όπου χρειαστεί. Το δεύτερο κομμάτι αυτού είναι ότι για να συγκεντρωθούν αυτά και να μπορούν να λειτουργήσουν, οι χώρες θα καταθέτουν τα σχέδια φυσικών καταστροφών, δηλαδή τα σχέδια αντίδρασης. Δεν θα έχει ο κάθε υπουργός, ο σερτάριο, το ένα σχέδιο και άμα τύχει θα το βγάλει και αν δεν θυμάται που έχει παραπέσει, η χώρα δεν θα αντιδρά. Αυτά θα κατατίθεται στην Κομισιόν, θα αξιοποιούνται, θα αξιολογούνται, θα βρίσκουμε και τις τρύπες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, για να μην ευλογούμε πάντα τα γένια μας. Έχουμε τα καλύτερα σχέδια και μόλις γίνει η καταστροφή, κάποιος φταίει. Ή το ζήτημα είναι πώς θα αποτρέψουμε τέτοια γεγονότα ξανά. Δηλαδή, το ένα ζήτημα είναι πώς αποζημιώνονται, αλλά δεν θα στην πρόληψη γιατί είναι πάρα πολλά. Οι φυσικές καταστροφές είναι πολλές και ποικίλες. Και με την κλιματική αλλαγή θα γίνουν ακόμα χειρότερες. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι. Σαφώς η πρόληψη είναι πάντα το καλύτερο, ώστε και τα αντιπλημμυρικά, αλλά δεν είναι μόνο, και οι αντισεισμικοί κανονισμοί κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα το σημαντικό είναι πώς αντιδρούμε σε αυτά. Πώς στηρίζουμε τους πληγέντες χρηματικά ή και με άλλους τρόπους και πώς ο μηχανισμός είναι εκεί για να απαντήσει αμέσως. Και να μην αφήνουμε το κάθε κράτος μόνο του. Δεν είναι η Ελλάδα ανάγκη να είναι μόνη της, όπως ήταν η Πορτογαλία με τις φωτιές. Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός, πώς έχουμε τη Frontex για την προστασία των συνόρων, πώς προσπαθούμε να κάνουμε το σύστημα ασύλου, που δυστυχώς από ό,τι μας ειδοποίησε ο κύριος Τούσκ, κακώς προσπαθούμε. Αυτός έχει τις λύσεις, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει. Άμα βλέπουμε τέτοια πράγματα, μόνο ο σκεπτικισμός μας δυναμώνει. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς, καθαρές λύσεις και αλληλεγγύη για όλους. Ωραία, πάμε και σε ένα θέμα το οποίο το είδαμε πολύ στην Ελλάδα, για το θέμα του γύρου, για τα φωσφορικά άλατα στον κατεψυγμένο γύρο. Έγινε μεγάλος... Ποιος του πίνεις δεν τρώει γύρο από ό,τι βλέπω. Γιατί... Τρώω, αλλά με μέτρο. Με μέτρο, ναι. Έγινε μεγάλο θέμα, όλοι στα κάγκελα για το γύρο. Όχι, έγινε μεγάλο θέμα επειδή είμαστε έτοιμοι να βγούμε στα κάγκελα. Γι' αυτό έγινε. Τι έγινε, τι ήταν το ζήτημα, οι Γερμανοί ζητήσαν να μπορούν να χρησιμοποιούν στον ντονέρ και το κεμπάπ φωσφορικά άλατα για να διατηρείται καλύτερα. Το ντονέρ και το κεμπάπ είναι, γυρίζουν σε σούβλα. Ναι. Και έτσι τοποθετήθηκε το θέμα σαν προϊόντα σούβλας, που είναι ο γύρος. Mm-hmm. Ο γύρος έτσι κι αλλιώς, όπως μας ενημέρωσαν και η παραγωγή γύρου στην Ελλάδα, δεν χρησιμοποιεί, δεν χρειάζεται φωσφορικά άλατα, ήταν τελείως άσχετο. Αυτό που λέμε εμείς στο Κοινοβούλιο, όλοι οι Έλληνες που κουβεντιάσαμε μεταξύ μας, αλλά και πολλές άλλες χώρες, αυτή τη στιγμή τα φωσφορικά άλατα
μπορεί ενδεχομένως να προξενούν κάποιες βλάβες στην υγεία. Λέμε, ναι, δώστε ένα χρόνο ακόμα, ας γίνουν περισσότεροι έλεγχοι, ας είμαστε σίγουροι ότι είναι μια χαρά. Εμάς δεν μας ενοχλεί γιατί στο γύρο δεν βάζουμε. Αλλά και για τον ντουνέρ και το κεμπάπ της Γερμανίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, ας είμαστε πιο σίγουροι. Φωσφορικά άλατα δεν χρησιμοποιούν όλες οι χώρες. Όχι, εμείς ας πούμε στο γύρο μας, ναι, που βγήκαμε στα κάγκελα ο τύπος, δεν χρησιμοποιούμε. Τα κρέατα είναι καθαρά, δεν χρειάζονται. Τα άλλα τα καταναλώνονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα και μας έχει ενημερώσει η βιομηχανία πως δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά εμάς δεν μας νοιάζει μόνο η Ελλάδα, μας νοιάζει ο Ευρωπαίος πολίτης. Αν λοιπόν υπάρχουν ορισμένες υποψίες ή ενδεχόμενα ότι μπορεί τα φωσφορικά άλατα να προσκυνούν βλάβη στην υγεία στις συγκεντρώσεις που θα είναι μέσα στον ντουνέρ και το γύρο, αυτό που ζητάμε είναι να μην δοθεί. Πάντως θυμάστε ότι και πριν από λίγα χρόνια υπήρξε μια συζήτηση για το κοκορέτσι. Πόσο θόρυβο είχε προκαλέσει την Ελλάδα πάλι. Είχε γίνει μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μας θέλαμε είχε... να καταργήσουμε στο κοκορέτσι τότε. Εκεί... Ήτανε, ναι, λόγω τα εντόστια, εσείς θα το ξέρετε, ναι, καλύτερα. Ναι, υπήρχε ότι ελλείψη ελέγχων, κάποια προϊόντα, κάποια τμήματα του ζώου μπορεί να είναι επικίνδυνα. Ναι. Ήταν και ο καιρός των εγκεφαλοσφογκοπατιών, ναι, 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 ήταν οι τρέλες αγελάδες που λέμε. Ήταν μια ανησυχία που και αυτή απεδείχθη πως γιατί καμία χώρα, μην ξεχνάτε, διάβαζε για τη Σουηδία που έχουν ένα καπνό, ναι, τον οποίο η σουηδική κουλτούρα το βάζουν κάτω από το χείλος. Αυτός, άμα το δεις, αν το τσιγάρο προξενεί καρκίνο, φανταστείτε ο καπνός ο οποίος το παίρνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο για όλη σου τη ζωή. Αλλά άμα είναι η κουλτούρα του κράτους... Πάντως και ο Έλληνας πόσο εύκολα... Πως τρομάζει. Θα μας πάρουν το γύρο, θα μας πάρουν το κοκορέτσι. Δηλαδή, αναστατώνεται άμα φάνε το γύρο ή το κοκορέτσι. Να το πάμε, ναι, να το πάμε και λίγο πιο πέρα. Ο Έλληνας που φοβάται ότι θα πηγαίνω στη Γερμανία και είμαι εκτός από τη Σέγγεν ξαφνικά, αντί να κάτσει να κοιτάξει την ταυτότητά του και να πει αυτό το κουρελόχαρτο στο 2017 ανοίγω την πόρτα μου, αυτό ξέρετε, το χρησιμοποιούμε, ξεφτίζει. Γιατί το έχω, γιατί το κράτος μου δεν μου έχει δώσει τις εργονομικές ταυτότητες, βιομετρικές ταυτότητες, οι οποίες κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη, με όλους τους πολίτες. Θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή βέβαια, γιατί αλλά το θέμα είναι. Θα αναγκαστούμε γιατί μας έχουν βάλει ήδη σε καραντίνα. Ναι, γιατί να αναγκαστούμε, αφού ήταν υποχρέωσή μας εδώ, ναι, και πολύ καιρό. Έχουν γίνει τα σχέδια, να αγοραστούν τα μηχανήματα μόνο. Και καθυστερούμε, όχι γιατί δεν υπάρχει πίεση, καθυστερούμε επειδή καθυστερούμε, επειδή έτσι είμαστε εμείς. Επειδή κανείς δεν το έχει πάρει στην πλάτη του, κανείς δεν κερδίσει από αυτό. Οπότε αφήνουμε όμως τους πολίτες μας απροστάτευτους. Η Γερμανία, χίλιες περιπτώσεις πλαστών εγγράφων ταξιδιωτικών. Δεν μπορώ να παραπονιέμαι κιόλας. Ναι, θα περνάμε με διαβατήρια και θα περνάμε γρήγορα. Ενδεχομένως οι ταυτότητες να καθυστερούν πιο πολύ. Ας παίρνουν οι πολίτες τα διαβατήριά τους μέχρι η χώρα τους να δεήσει, να τους φτιάξει ταυτότητες όπως έχουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Πείτε μας λίγο τι ακούσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα που προέκυψε με τις ταυτότητες και τον ειδικό έλεγχο που γίνεται στα αεροδρόμια στους Έλληνες. Τι ακούσατε, αυτό, τι ακούσαμε υπόθηκε. Ότι οι Έλληνες πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, πρέπει να μην υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην κυκλοφορούν άνθρωποι με στοιχεία, με χαρτιά τα οποία δεν είναι κανονικά. Μην ξεχνάτε πως αυτοί που είχαν κάνει το χτύπημα στις γερμανικές γιορτές, είχαν κυκλοφορήσει με 5 διαφορετικές ταυτότητες στην Ιταλία, στην Αυστρία κτλ. Η Ευρώπη, ο χώρος Σέγγεν, είναι ένας χώρος που πρέπει να τον σέβεσαι. Πρέπει τα έγγραφα όσων κυκλοφορούν να είναι τα πρωτότυπα και να μην υπάρχει καμία δυνατότητα αυτά να παραποιηθούν. Όταν εμείς κυκλοφορούμε λοιπόν με κάτι σφραγίδες σε κάτι νάιλον χαρτιά, δίνουμε ένα πρώτο βήμα στους πλαστογράφους που τους λέμε εδώ είμαστε πλαστογραφίστε μας. Δεν είναι μόνο η Γερμανία, γιατί εντάξει με τη Γερμανία ενδεχομένως δεν είναι σωστά επικοινωνιακά ο χειρισμός, αλλά και στο Στρασβούργο εδώ. Αυτό γίνεται πάντα στο Στρασβούργο πολύ καιρό. Κοιτάμε τις ταυτότητες στο φως. Η Γαλλία είναι, κάνει τους ελέγχους σε όλους. Ναι. Πόσο μετά μάλλον πάντως όταν είναι η ταυτότητα, ναι, ναι, ελληνική, ακριβώς, για την ελληνική ταυτότητα, πάντα ότι κοιτάζουν κοιτάνε, στο φως. Το έχετε δει. Υπάρχουν, ναι. Και το boarding pass καθώς βγαίνουμε, όχι μόνο ταυτότητα. Η ταυτότητα είναι ένα έγγραφο που αυτή τη στιγμή η ελληνική ταυτότητα είναι πιο εύκολα παραχαράξιμη από τις ψηφιακές που υπάρχουν με τα τσιπάκια. Ας κάνουμε το βήμα πια, είμαστε 2017. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ, που ήρθατε στην εκπομπή μας.